όπως κυνηγούσαν τις κότες, ό,τι πετούσε, τελείωνε. Αδέσποτα σκυλιά κατασπάραξαν κότες στην περιοχή της Καλλιθέας, με το Δημότη να μην πιστεύει στα μάτια του. Θα με πήρε ένας φίλος μου το πρωί 6 και 20 τηλέφωνο, μου λέει πήγαινε μέσα, έχουν μπει σκυλιά στις κότες. Και ήρθα και είδα 3 σκύλους μέσα και τις κότες φαωμένες. Την Παρασκευή πήξανε 16 πετινούς του συμπεθέρου μου και την Κυριακή 13 κότες. Και μετά έρθαν σε μένα. Οι 10 είναι τελειωμένες, είναι και οι τραυματίες που είναι πάνω, είναι καμιά κοσαριά. Αυτό το χάλι το είδατε πώς είναι. Προχθές πέρασα πάλι τα ίδια πράγματα. Τον έχουν διαλύσει τον άνθρωπο. Και όχι μόνο εδώ. Απέναντι της πέρυσι πνίξανε 18 πρόβατα και ένα γουρούνι. Όποιος δεν θέλει το σκυλί του, έρχεται το μολύνει στη βιομηχανική και παίρνει μέσα και ό,τι βρει μπροστά το πνίγει. Αυτό το σκυλί τώρα που μπήκε εδώ θα ξαναμπεί. Γιατί έχει γλυκαθεί, τελείωσε. Νωρίς το πρωί, τρεις σκύλοι εισέβαλαν στο κοτέτσι, ενώ στο παραπέντε γλίτωσαν τα πρόβατα και τα κουνέλια, με το ανησυχητικό αυτό φαινόμενο να εντείνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τα χάσα. Για μια στιγμή δεν ήξερα τι να κάνω. Από τη μία φοβήθηκα μην μου υποτεθούν και εμένα τα σκυλιά. Μέχρι που έπιασα ένα ξύλο, αυτό εδώ, για να προστατέψω τον εαυτό μου όσο μπορούσα. Αλλά αυτό με τον που μου έδανε, και τους ήταν πω να φύγουν και πηδήξανε 2 μέτρα τείχου για αυτό να φύγουν. Το τρίτο έμεινε μέσα. Είναι πιο μεγάλο, μα δεν μπορούσε να πηδήξει. Όλα θένε να φάνε, έρχονται πάνω. Έχουν κάνει τεράστιες ζημιές. Ανοίγοντας την πόρτα, ο Δημότης αντίκρισε τους αδέσποτους σκύλους και ενημέρωσε εργαζόμενο του κοινοκομείου. Για να τον πάρουν κιόλα, γιατί εγώ δεν μπορώ να τον άγγιξω. Θα τον πάρουν να δουν αν είναι και τις παροιμίες, να δουν και ποιανού είναι. Παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν εφιαλτικές καταστάσεις με αδέσποτα, τα οποία όπως υποστηρίζουν εμφανίζουν επιθετικές συμπεριφορές προς τους ανθρώπους. Έχουν δαγκώσει ανθρώπους, έχουν κάνει διάφορα τα σκυλιά, τα αδέσποτα και δεν φταίνουν αυτά. Εντάξει, δεν φταίνουν τα σκυλιά και εμείς τα αγαπάμε, όλοι έχουμε σκυλιά. Το πρωί ήρθε το κοινοκομείο και πήρα ένα σκυλιά από εδώ γιατί δάγκωνε τα άλλα σκυλιά. Μούντερνες ανθρώπους. Περάστε βράδυ από τη βιομηχανική να δείτε τι γίνεται. Δεν είναι αυτά πράγματα. Κάτι πρέπει να γίνει. Πάνω από 5.000 αδέσποτα σκύλια, όπως εκτιμάται, υπάρχουν στο Ηράκλειο, με το ζήτημα της εγκατάλειψης ζώων να λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις, ενώ σε ό,τι αφορά τις υιοθεσίες, αυτές είναι ελάχιστες. Από τις αρχές του έτους μέχρι σήμερα, μόλις 40 σκυλιά έχουν υιοθετηθεί, ενώ το 2020 οι υιοθεσίες δεν ξεπέρασαν τις 100.